Ήρθε λοιπόν και ο κινητήρας 2800 κόμπο σύστημα Hobbywing για να βάλουμε στο αμαξάκι μας το σωστό. Σε όλα τα αμαξάκια έχω αυτό το μοτέρ. P800, 540 ο τύπος. Μοτερούκλα, δηλαδή, εντάξει, όποιος δεν χρησιμοποιεί αυτά τα μοτέρ πρέπει να τα δοκιμάσει, γιατί το πάει το αμαξάκι σε μία άλλη κατηγορία και βασικά το κάνει πολύ πιο εύκολο και στην οδήγηση και σε όλα αυτά. Κοιτάξτε, μοτερούκλα μιλάμε. Εντάξει, δεν παίζει. Λατρεμένο μοτέρ, λατρεμένο. Κοιτάξτε. Ποιότητα. Και βασικά άθραυστο θα το πω, γιατί μέχρι στιγμής δεν μου έχει παρουσιάσει κανένα μοτέρ το παραμικρό. User manual. Δίχως αυτό μην το βάλετε εάν δεν έχετε γνώσεις. Πρέπει να το ακολουθήσετε βήμα-βήμα για να γίνει σωστή η δουλειά. Τα αυτοκολλητάκια τα ωραία, δύο tie-ups. Τα αυτοκόλλητα που πάντα πρέπει να τα ισιώνουμε για να μην στραβώνουν. Okay. Τα βάζω κάτω από ένα βάρος πάντα. Εγγυήσεις διάφορα, μπουρ, δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτό το speed control είναι από τα ωραιότερα. Έχει πάνω και ένα, το οποίο πολλές φορές δεν το χρησιμοποιώ, δεν το έχουμε ανάγκη. Στα crawler, επειδή δεν αναπτύσσουν ταχύτητες, τρελές και τέτοια, το μόνο που θα κάνουμε είναι να κόψω εδώ πέρα, να του βάλω ένα άλλο σύστημα σύνδεση με την μπαταρία που έχω σε όλα. Εδώ έχει διάφορα για τις ενώσεις στα καλώδια. Θερμοσυστελόμενα είναι. Ακολουθήστε βήμα-βήμα ό,τι σας λέει εδώ πέρα και προσοχή στις ενώσεις. Οι ενώσεις είναι το α και το ω που θα πρέπει να γίνουν σούπερ εδώ πέρα. Εδώ είναι αβγ, το έχω μάθει απ' έξω. Πρέπει να τα βάλετε αυτά ό,τι γράφει εδώ το κάθε καλώδιο, μην τα κολλήσετε λάθος και μην τα κάνετε πλεξούδα αυτά εδώ πέρα, δηλαδή μην το κολλήσετε έτσι ή έτσι. Τα κολλάτε κανονικά για να μπορείτε να δουλεύετε μετά μέσα στα μαξάκι. Okay. Λοιπόν, βασικά θα κάνουμε την κόλληση, αλλά θα το μετρήσω πρώτα επάνω, μήπως δεν χρειάζεται να είναι τόσο μακριά, μήπως θα κοντίνω λίγο, θα δω. Ας δούμε αν χρειάζεται κόντιμα. Θα μπει αυτό εδώ.
Εντάξει, δεν πειράζει, είναι ok, δεν χρειάζεται να τα κόψω. Θα περισσεύει λίγο παραπάνω, μας πειράζει αυτό. Βάλαμε το κολλητήρι μας να ζεσταίνεται, για να κάνουμε την κόλληση. Βασικά θα τα κόψω εδώ λίγο στην άκρη, γιατί είναι λίγο μεγάλα και δεν χρειάζεται. Έχουν και κόλληση επάνω αυτά. Θα βάλω κόλληση εδώ πάνω. Κόλληση χρησιμοποιούμε 60-40 μόνο. Βασικά θα βάλω τα θερμοσυστελόμενα μέσα που δεν τα χρειαστώ, θα τα βάλετε μακριά μέσα γιατί ζεσταίνονται και μετά δεν προχωράνε. Το κυριότερο ελέγχεται εδώ πέρα α, β, γ, ABC. Το ABC ABC ανάλογα εδώ πέρα. Το A λοιπόν είναι αυτό το καλωδιάκι το πρώτο, το οποίο εδώ θα γίνει η πρώτη κόλληση. Έγινε το A. Το B. B. Έχει τιμό και το B. Ας βάλουμε και το C. Αυτή ήταν η κόλληση, είδατε πόσο εύκολα και γρήγορα. Ελέγχουμε τα καλώδια μας να είναι σωστά. Τώρα θα σπρώξουμε τα θερμοσυστελόμενα μέσα. Και με ένα αναπτήρα στο κέιν. Τώρα θα βάλουμε τον αντάπτορα που έχω από τράξας. Το είναι έτοιμο. Πρώτα βάζουμε κόλληση πάνω στο κολλητήρι.
μετά τη μεταφέρουμε εδώ που θέλουμε. Okay. Να έχετε πάντα καθαρό το κολλητήρι. Λοιπόν, κόλλησε πάνω στο κολλητήρι πρώτα, είπαμε. Κόλληση στο κολλητήρι. Έτοιμο και αυτό. Και τελειώσαν οι κολλήσεις μας μέχρι στιγμής. Λοιπόν, κάναμε τις κολλήσεις μας, όλα είμαστε έτοιμοι, βάλαμε και τον adapter για την μπαταρία. Τι θα κάνουμε τώρα? Πρώτα θα συνδέσουμε με την μπαταρία. Θα το ανάψουμε. Βασικά θα ανοίξουμε το app που έχει μέσα. Μιλώ αν το βλέπετε, έτσι το βλέπετε σωστά. Και ανοίγουμε λοιπόν, κάνουμε connect, το βρήκαμε εδώ, 88888 είναι το password, confirm, συνδέθηκε. Πάμε στις παραμέτρους. Rename, θα αλλάξω το όνομα, θα το ονομάσω Axial SCX 10. Confirm. Save. Confirm. Πάμε πίσω, πάμε να δούμε settings about, έχουμε λοιπόν τελευταία, είμαστε κομπλέ, είδαμε λοιπόν ότι η τελευταία αναβάθμιση και τώρα τι κάνουμε, το ανάβουμε και το πατάμε για λίγο, αυτό εδώ μέχρι να γίνει πράσινο. Το μοτέρ αρχίζει και γυρίζει. Το βλέπετε. Σταματάει. Γυρνάει ανάποδα.
Unknown caller. Και τώρα το σβήνουμε. Η αναβάθμιση ήταν η τελευταία που είχαμε μέσα. Τώρα το μοτέρ είναι έτοιμο για να μπει πάνω στα μαξάκι. Πάμε στα επόμενα τώρα. Και αρχίζουμε πλέον να λύνουμε το παλιό μοτέρ για να βάλουμε το καινούριο. Okay. Αρχίζουμε λοιπόν να βγάζουμε τα μοτέρ, το παλιό. Να το μοτεράκι μας, το παλιό. Αυτό είναι το μοτεράκι. Οπότε εδώ είναι στο 14 η τρύπα. Δεν μένει να ταιριάξουν τώρα τα καλώδια, γιατί μεγάλη πίκρα γίνει. Τελικά με τα πολλά το μοτέρ το τέριαξα, μπαίνω και αυτά στο πλάι κανονικότατα. Ωραίο το παραμύθι. Αυτά εδώ τα ξυλώνω και τα υπόλοιπα. Κολλημένο ήταν τελικά, νόμιζα ότι είχε βίδες, δεν είχε βίδες, δεν μας πειράζει. Βγήκε είναι το θέμα. Έτοιμο και αυτό στην άκρια. Είπαμε εδώ το κακό είναι ότι ο δέκτης είναι εδώ μέσα, οπότε αναγκαστικά πρέπει να βάλω τον άλλο το δέκτη. Τελευταίο τεστ. Το δοκιμάσουμε. Έχω συνδέσει εδώ πέρα. Αλλάξαμε τηλεκατεύθυνση, η άλλη τα έπαιξε. Χαρά. Θα το ρυθμίσουμε, να το σετάρουμε και θα είναι έτοιμο. Θα βάλουμε και το δέκτη μέσα στο κουτάκι να το προστατεύσουμε από διάφορες κακουχίες. Το είχε μέσα η άξια αυτό. Οπότε με το καπάκι του θα μπει μέσα, το στεγανοποιήσω όσο μπορώ και θα είναι μια χαρά, πιστεύω.